Πάμε. Αλέξη, γιορτή του ποδοσφαίρου σήμερα για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά ήταν άδειες οι κερκίδες. Απογοητευτικό το θέαμα. Εντάξει, να κάνουμε. Δυστυχώς στη χώρα που ζούμε είναι ίσως φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Το βλέπουμε παίζει η εθνική ομάδα φιλικά παιχνίδια και με δυνατούς αντιπάλους στην Αθήνα και τα γήπεδα παραμένουν άδεια. Ελπίζω τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ήρθαν σήμερα στο γήπεδο να το χαρήκανε, να διασκεδάσανε και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Είδαμε πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι αλλά και κατά τη διάρκεια, κάνατε πλάκες ένα μεταξύ σας, τόσο οι συμπαίκτες στην ελληνική ομάδα αλλά και με τους αντίπαλους που ήταν σήμερα, οι ξένοι. Υπήρχε έτσι ένα κλίμα έφημο. Μα είναι λόγω γιορτή. Είναι γιορτή σίγουρα. Είναι μια γιορτή η οποία πρέπει να έρθει ο κόσμος να δει ένα ωραίο θέαμα, να δει ωραία γκολ, να δει ωραίες καταστάσεις, να δει πολλά γκολ. Αυτό έχει την μεγαλύτερη σημασία. Και φυσικά να χαρεί και να δει όλους τους αθλητές τη Super League να αγωνίζονται σε αυτό το κύπελλο. Πώς αισθάνεσαι που ο κόσμος σε ψήφισε και σε επέλεξε για να είσαι φέτος να παρευρεθείς και να είσαι ο τερματοφύλακας της ελληνικής ομάδας σε αυτό το σοκέι? Είναι πολύ τιμητικό, δεν το συζητάω αυτό. Με γεμίζει υποχρεώσεις για τη συνέχεια και το σημαντικότερο είναι ότι ευχαριστώ ποιον με ψήφισε για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Εντάξει, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα.